Στη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο κυπριακό λαό για μια πατρίδα ενιαία, ανεξάρτητη, ελεύθερη, για ένα κράτος και όχι δύο κράτη, με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα, μια ηθαγένεια, χωρίς ξένα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Γιατί το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Και φέτος που συμπληρώνονται ιδιαίτερα τα 50 χρόνια από την τραγωδία της Κύπρου. Αναλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου υπάρχουν μεγάλοι ανταγωνισμοί, μεγάλες αντιθέσεις, με τεράστια οικονομικά προβλήματα στο λαό μας από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, με τους πολέμους να μένονται στην περιοχή μας από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, και επιβεβαιώσαμε την αλληλεγγύη μας ως ΚΚΕ στον κυπριακό λαό, αλλά και στους γειτονικούς λαούς, στο λαό της Παλαιστίνης που δολοφονείται βάναυσα από το κράτος του Ισραήλ και σε όλους τους λαούς της περιοχής και της Ευρώπης. Στη μάχη για τις ευρωεκλογές το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να ενισχυθεί, για να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμπόρευση, έτσι ώστε να ανοίξει ένας άλλος δρόμος για την πατρίδα μας, για τους λαούς, για την Ευρώπη, να στείλουμε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι μπορεί να υπάρξει λαϊκή αντεπίθεση και να βρεθεί διέξοδος στα διέξοδα που βιώνει ο ελληνικός λαός.